Λοιπόν, ξύπνησα, είναι ξύπνια. Τι θα μου φτιάξει σήμερα? Εγώ λαγάνες για την καθαρά Δευτέρα. Και εγώ μια πολλά ωραία σαλάτα με θαλασσινά και πέστο δυο. Μα βλέπω και είναι ωραία λαχανικά, έφερε, χόρτα έφερε. Είδε είναι ωραία χόρτα. Τέλεια. Φαντάζομαι ότι τούτη η σαλάτα σου είναι να μουσκομυρίζει η γαλάτια. Ναι, μα αφού είδε. Πλούσια. Έφερα το σκιόσμιδα με το φρέσκο. Κόριαντρο. Μαϊτανό. Και θα σου κάνω έτσι ένα ωραία στρώση με φύλλα από σπανάχι και ρόκα. Και θα πει και τα μυστικά για το. Το πέστο είναι πάρα πολύ. Όχι, για το καλαμάρι, πώ το ψήνουμε και ναι, λοιπά. Το καλαμάρι είναι κόψα δωροδέλε. Τώρα να πω τα υλικά εντωμεταξύ. Εγώ που να ξεκινήσω. Συγγνώμη, καμία λαγάνε. Ναι. Εγώ που νομίζω να ξεκινήσει εσύ ή σε κάποια φάση μου να φουσκώσουν οι λαγάνε, μπορεί να έρθω να το σκάμω κι εγώ. Εντάξει. Ναι. Και να γύρισω εγώ μπροστά, εντζώ να και γυρισμένο που βοτζί. Εντάξει. Ναι. Να μου κάνει σκηνοθετική τώρα επιμέλεια. Όχι, για ευκολία. Ξεκίνα πέτα υλικά σου. Στάθω και από το άλλο πλευρό είναι της χλίων και άλλη φορά να με φορείς μαύρη μπλούζα. Ναι, να σου πω κάτι, έλα να δω. Όχι, πάει μου εντωμεταξύ. 12,5 κιλά κάτω λέει το κοντρόλ. Μα πας στην έντια το μαύρο μου που τα φερά, να είμαστε σίγουροι. Όση ώρα 6 τρώω και μετά τρώω μια κάσα μήλα. Κάσα. Ναι, έχω φτάσει. Λοιπόν, σαλάτα με θαλασσινά και πες το 6-5 δηλαδή, κάθεσαι μια πίτα σουβλάκια. Όχι, να σου πω κουβέντα, πέτα υλικά γιατί έχει καρτέλα σαλάτα... και μετά σου πω κουβέντα. Okay. Σαλάτα με θαλασσινά και πες το δυός μου. 1 κιλό μικρά καλαμάρια καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες, 2 κουταλιές ελαιόλαδο. 450 γραμμάρια γαρίδες μέτριες, καθαρισμένες και βρασμένες. Mm-hmm. 4 φλιτζάνια πράσινα φύλλα σαλάτας, επιλέξετε που σας αρέσκουν, εμένα αρέσει και μου η ρόκα του σπανάσι. 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, 2 κουταλιές κουκουνάρι καβουρτισμένο. Και για το πέστο θέλουμε 1,5 φλιτζάνι φυλλαράκια φρέσκον κόλιαντρο, 1,5 φλιτζάνι φυλλαράκια δυόσμο, 1,5 φλιτζάνι φυλλαράκια μαϊτάνο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού, 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, είπα σου ξανά ότι τούτη είναι η αγαπημένη μου η σαλάτα με θαλασσινά. Πάρα πολλά ωραία, το πέστο είναι πάρα πολλά αρωματικό. Και όχι μέσα τούτο, έχει το λεμόνι, έχει τον κόλιαντρο, έχει το σκιόσμι. Είναι κάποιος φίλος μου αποκάλεσε μου παλιά τη σαλάτα ποίημα. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όμως είναι να ψήσουμε τα καλαμάρια. Έχει σαλάτι. Ναι. Πού είναι το. Έτσι. Θέλει να σου αφήσω το μάτι. Ναι. Ώσπου να φύγουμε μετά. Ώσπου να μέσα, το τελειώσει η εκπομπή. Μετά το τέλος μετά του season 5. Χρόνια. Okay. Και άναψε το και τούτο για να έχεις την έννοια του τζίνου. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να, να ψήσουμε τα καλαμάρια, οκ. Okay? Να φέρω έναν έτσι πιάτο να βάλουμε καλαμάρια μέσα τα, γαρίδες, τα καλαμάρια. Okay. Έρχομαι. Ένα λεπτό να φτιάξω και γαλάτια, με φύγουν το σκηνικό. Μα πού επιέτε, τι κάνετε, ποιος είναι. Έφερε σου τον μπολ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αντρούλα, για να έχουμε ένα, που ήθελες, μεγάλο μπολ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, ενώ ψήνω εγώ τα καλαμάρια, θέλεις εσύ να χωρίσεις 1,5 φλιντζάνι φιλαράκια, φρέσκο, δυόσμο. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, να βάλω λίγο ελαιόλαδο, το είναι μετρημένο, οπότε δεν θα βάλω που τζαμε, μέσα στο τηγάνι μου. Και να σου πω ότι έκοψα τα καλαμάρια μου, ροδέλες. Τα καλαμάρια απλώς τηγανίζω τα έτσι 2 λεπτά, δηλαδή μιλώ σου ότι τίποτε το ιδιαίτερο. Ναι. Και ξέρεις γιατί αφαιρούν το εμπέτσα, δεν ξέρω τι να μπουν. Τζίνο που πάνω από τα καλαμάρκα. Ναι, το δέρμα, τζίνο. Το δέρμα, γιατί τζίνο είναι σκληρό. Και γι' αυτό τα πιάνουμε τζενάσπρα. Α, οκ. Okay. Πού, ναι. Πέσαμε. Ναι, στα φρέσκα και μπορεί να με ενοχλεί, μπορεί να τα κατεψυγμένα. Α, δεν το ξέρω. Ναι. Παρόλο που κάποιε φορέ πιάνουμε και τα κατεψυγμένα τζενέτσι. Και τα φρέσκα. Εννοώ με τη μεμβράνη. Α. Πρέπει να σου πω ότι δεν θα πιάσετε τα καλαμάρια τα οποία οι ροδέλε εντόσε.
Εντάξει, μικρά καλαμάρια. Είναι τα πιο καλά και με βάλεις ποτέ πολλά καλαμάρια μες στο τηγάνι. Επίσης να σου πω ότι το καλαμάρι είναι ένα φαΐ που θέλει και όλα λεπτά μες στο τηγάνι. Ναι. Δηλαδή πραγματικά δεν θέλει τίποτε και μετά είναι μια χαρά. Ας θα το έσβηνα με ποτό, βάλε δύο λεπτά. Όχι, ας θα το έσβηνες με ποτό και θέλεις μετά να τραβήσει, αφήνεις το να τραβήσει. Okay. Εντάξει, αλλά άμα είναι να το σοτάρεις έτσι για σαλάτα, δύο λεπτά. Ναι, δύο λεπτά, απλώς να αλλάξει λίγο χρώμα και να γίνει λίγο πιο ροζ και τελειώσει. Okay. Εντάξει, σε δυνατή φωτιά. Και αν προσέξεις εγώ το πράγμα να το κάνω σε δόσεις, γιατί δεν θέλω να κρυώσει το τηγάνι. Ναι. Επίσης να σου πω ότι θα με έχω γαριδούλες. Ο λόγος που την έχω με την ουράνια είναι γιατί βρίσκω ότι είναι πιο όμορφη άμα είναι μέσα στη σαλάτα, να πούμε, και αφήνω έτσι την ουράνια πάνω. Είναι προβρασμένες γαρίδες. Εξανάβρασατε, διότι παρόλο που ήταν προβρασμένες, δεν ήταν τέλεια βρασμένες, okay, τούτες που είχα εγώ. Yeah. Αλλά μπορείς να αγοράσεις γαριδούλες οι οποίες να είναι τέλεια ψημένες, yeah, και τις βάλεις μέσα. Yeah. Επίσης, πολλά ώρες σε τον τη σαλάτα είναι και μικρές οι κοκτέιλ οι γαρίδες. Απλά κίνες, να τις χάσεις λίγο μέσα στη σαλάτα, yeah, αλλά είναι ωραίες. Yeah. Πάλι είναι ωραίες. Λοιπόν. Να πούμε ότι τούτες που είναι προσβρασμένες, δηλαδή που τις βλέπετε και πορτοκαλί οι γαρίδες, μην τις βράζετε, γιατί να τις μικράνετε, να τις εξαφανιστούν. Και πρέπει να είμαι υπεύθυνη. Ναι, είπα, να είναι υπεύθυνη. Φτυχώς δεν τις κάψαμε. Εντάξει, ήταν η ώρα. Κακιά ώρα που λέμε. Α, ήταν η κακιά ώρα. Οκ. Εντάξει, τούτα να τα αφήσουμε κατά μέρος, διότι απλώς να τα βάλουμε στη φάση που να συναρμολογήσουμε τη σαλάτα. Να τα αφήσω δαμέ. Okay. Τούτα να τα βγάλω τώρα, να βάλω ξανά τα άλλα. Παλιά έκανα τούν την πρόσεχη, γιατί ξέρεις, φτύνουν τα καλαμάρια συνήθως. Παλιά έκανα τούν τη σαλάτα και χρησιμοποιούσα μόνο καλαμάρια. Και επίσης να σου πω ότι είναι πάρα πολλά ωραία τούτα τα καλαμάρια να τα κάνεις, να τα ετοιμάσεις όπως τα ετοιμάζουμε εμείς τώρα από την προηγούμενη ημέρα. Να τα βάλεις μέσα στο πέστο που είναι να κάνουμε τώρα και θα τα αφήσεις μέσα στο ψυγείο. Ναι. Και θα απλώς θα συναρμολογήσεις τη σαλάτα την άλλη ημέρα. Και να βάλεις και τις γαρίδες. Okay. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το κάνεις την ώρα, διότι έτσι ο αλλιώς πρέπει να είναι γκρία. Ναι. Και θέλεις τα να... Ναι, θέλεις τα να είναι γκρία. Ναι. Και τη σαλάτα μου να κάνεις. Βάλω ακόμα λία. Και αν θέλεις μπορείς επίσης στην τη σαλάτα να βάλεις μύδια, να βάλεις ξέρω εγώ κοχύλια. Αν θέλεις μπορείς να πιάσεις εσύ στις υπεραγορές εσύ την ποικιλία θαλασσινών. Ναι. Και είναι πολλά ωραία. Βάλω αλάτι και πιπέρι προς το παρόν, να δεν δοκιμάσω ένα. Πολλές φορές τα καλαμάρια έχουν άλλας. Ναι, και μπορεί να σου φύγει πολλά αλμύρο. Το ίδιο συμβαίνει με τα χταπόδια. Ναι, το χταπόδι μερικές φορές μπορεί να είναι πολλά. Βάλε ακόμα λίγο. Ναι, να σου βάλω. Τούτον το πέστο γίνεται μόνο με φρέσκο, θυκώς, μην μπορούμε να βάλουμε ξερό. Αλλά εντάξει, τώρα ευτυχώς βρίσκουμε και παρόλο που είναι η εποχή του, δύσκολα βρίσκεις τώρα, αλλά... Μα πού τον ήβρες τούτο? Συσκευασμένο. Μα είσαι έτσι συσκευασμένο ναι, μεγάλο. Ναι, είσαι συσκευασμένο μεγάλο, οπότε έπιασα συσκευασίες. Ναι. Εντάξει, μπορείς να πιάσεις συσκευασίες, μια χαρά. Ναι, είπα τίποτε. Απλά επειδή είναι πολλά μεγάλος, αλλά τα ποικιλία είναι. Ναι, και τα καλαμάρια μου ήταν ολόκληρα και κόψα τα εγώ σε ροδέλες. Τώρα είσαι εντάξει ή θέλεις ακόμα λίγο? Όχι, είναι καλό. Τόσο πολύ σπιχά. Ορίστε. Ο μεγάλος σπιχά. Βάλε ακόμα ένα μεγάλο και κάνει. Εντάξει, και ό,τι κάνεις, βάλε τα μέσα σε τον μπολ. Οκ. Εντάξει, και μετά να μου βάλεις μαϊντανό και κολιάντρο. Απλά στο μαϊντανό χρησιμοποιώ μόνο τα φύλλα. Χρησιμοποιώ και λίγο από τα κοτσάνια. Να τα κόψω δηλαδή, να φέρω το ξύλο. Ναι, φέρε ένα ξύλο. Και το ίδιο και με τον κόλιαντρο. Ο κόλιαντρος μάλιστα, τα κοτσάνια του κόλιαντρου έχουν πάρα πολλά ωραία γεύση. Και είναι πολλά ωραία να τα χρησιμοποιάτε. Ας πούμε, ειδικά με να κάνετε μια σος μέσα σε μπλέντερ που είναι να διαλυθούν, να βάλετε τα κοτσάνια τα οποία είναι πολλά γευστικά. Όχι μόνο τα φύλλα. Έλα.
Τι είναι να το κάνεις, για το πέστο. Για το πέστο. Άρα θέλω 1,5, ναι, χοντροκόφκιστα. Και βάρτε μαζί με το... Βγάλω το καλαμάρι. Τα χοντροκόψεις και θα βάλεις μαζί με το... Με το σκιόζι. Με το σκιόζι, ναι. Okay. Και πάσω τον τη διαδικασία, είπαμε, κάνεις την, την προηγούμενη ημέρα, να θέλεις. Mm-hmm. Πώς είναι να περάσεις την καθαρά Δευτέρα, να φύγεις μες στους αγρούς. Αν είναι καλός ο καιρός, τα βουνάκια στα λαγκάδια. Τα βουνάκια στα λαγκάδια. Ναι. Το λοιπόν, έκοψα σου, άλλο. Άλλο, μα ήταν ο... 1,5 φλιντζάνι έβαλε. Α, έβαλα το ούλο. Κύριε, λέει, σον του την κορούδα. Γιατί 1,5 φλιντζάνι. Είπα σου 1,5 φλιντζάνι, δεν το κάσω και τη μεζούρα. 1,5 φλιντζάνι. Δεν προσέχεις, είσαι απρόσεχτη. Να σε καταγγείλω στους δασκάλους του. 1,5 φλιντζάνι. Τόσο είναι 1,5, τόσο είναι 1,5. Ναι, 1,5. Βγάλε λίγο έξω. Εντάξει, θα το κάνω. Δεν ξέρω αν και ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά βγάλε λίγο. Και 1,5 μαϊτανό. Μάλιστα. Γιατί ποιος ακούσε, Θέμη, άκουσες, είπε μου 1,5 φλιτζάνι. Πρόσεξε να Θέμη, μπορεί να πεις. Θέμη, πενέ. Α, μπράβο, Θέμη μου. Λοιπόν, όχι να φύγω. Τούτα από εμείναν τα νουρούσκια. Την ώρα που σκεύαζα τελικά, πού ήσουν. Πού ήμουν. Είχα πάει μια βόλτα. Είχα πάει μια βόλτα. Εσύ με ποιον είσαι, Μαζί μου, Θέμης. Λοιπόν, κόψε λίγο τα κοτσάνια γιατί... 1,5 φλιντζάνι θέλω, μαϊτανό. Ναι, να κόψω κι άλλο. Αν είναι ακόμα λίγο, γιατί είναι μαϊτανός. Ναι, σκληρά μαϊτανός. Νοκόλιαντρος, πως είναι τρυφερά. Ναι. Όχι, πρέπει να διαφωνείς, μάνα μου. Ναι. Ναι. Εν τούτα που λαλούσαμε πριν ότι εμείς οι γυναίκες κρατούμε το για 6 μήνες. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα, 1,5 φλιντζάνι, κούντα το έτσι ακόμα λίγο μέσα. Μπράβο. Και θέλω μισό φλιντζάνι. Χυμό λεμονιού, έτσι να σφίξω εγώ τα λεμόνια, θέλεις. Εσύ μπορείς να βάλεις τσίνα όλα τα χορταρικά. Πού να τα βάλω? Μες στον κάδο του food processor. Εντάξει. Εντάξει. Θέλουμε μισό... Είχα μισό λεμό. Τι έκαμες! Τι έκαμες! Πες μου τι έκαμες τώρα! Έπιασες καλαμάρι, έβαλες σαλάτι, λεμόνι, έφαστο. Ετοίμασες, κολιάντρο. Δεν έβαλα τα λάδι, δεν προλαβά, έβαλα μόνο λεμόνι. Κύριε Λέης, βάρ' μου τα χόρτα μου και μέσα, σε παρακαλώ. Γιατί έχω το πράγμα. Ήταν για να δω αν ψήθηκε καλά το καλαμάρι σου. Α, για να δεις αν ψήθηκε. Ναι, και γίνει και τέλειο. Α, ψήθηκε, ωραία. Ναι. Θέλει αλάτι, το καλαμάρι. Ναι. Εντάξει, οκ. Έναν άλατον τελειά. Θέλει, λίγο αλάτι θέλει. Εντάξει. Έλα, έβαλα τα. Τα χόρτα μου είναι μέσα. Το πιπέρι που είναι, ήβρες το αλάτι και το πιπέρι. Το αλάτι είναι βράδυ, το πιπέρι είναι ακόμα. Έβρε το πιπέρι, σε παρακαλώ. Θέλεις το μήλο? Όχι, όχι, το πιπέρι. Καπνί μου καψώνει. Ναι, επειδή φάεις το καλαμάρι μου. Λοιπόν, θέλουμε μισό φλιντζάνι χυμό λεμόνι. Πέσα μου και τρεις κοκονούδες. Βγάλουμε. Αν θέλετε μπορείτε με στον το πέστο να βάλετε και το ξύσμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το ξύσμα του λεμόνιου. Λοιπόν, έλειψε το ελαιόλαδο που το τηγάνι μου δαμε. Να βάλω φέρω. Έχει δαμε, έχω δαμε. Οκ. Και να βάλω και τις, ούψ, να βάλω και τις γαρίδες μαζί, εβράσαμε τις πριν. Αλλά το πιπερώσουμε όλα μαζί και να τα ανακατέψουμε και τα φύγουμε και αμέσως, ώσπου να κάνουμε το πρόσεχε, ώσπου να κάνουμε το πέστο. Έβαλες τα όλα μέσα. Μάλιστα. Μπράβο. Βάρ' μου και ένα σκορδάκι. Ναι. Εντάξει. Και το σκορδάκι μέσα. Μάλιστα. Και το χυμό λεμόνι. Παντελή μου, μας είπε πολύ καιρό να σε δούμε. Μπράβο,
Άναψε το, άναψε το. Και άρχισε να βάλεις το λάδι σιγά σιγά μέσα. Το βοηθήσω. Βάλε το και μετά να το κάνουμε με τη σπάτουλα. Να λεστεί καλά. Τώρα τούτα να τα βγάλω, τα βάλω τα ναι. Τώρα το λάδι θέλουμε το ούλο γαλατιά. Ούλο. Ούλο. Ναι. Όλο. Όλο. Είναι τα κυπριακά. Όχι, μπορείς να πεις ούλο. Ούλο. Όχι, μπορείς να πεις με ένα ούλο. Είναι ούλα. Είναι κυπριακό. Ναι. Οκ. Για κάποιο λόγο σήμερα ο πάγκος μας γεμάτος πράγματα. Οκ. Εν τω μεταξύ μου και μυρίζει το πράγμα. Ναι, πολλά μυρωδάτων. Πρέπει να μου το αλέσεις καλά. Και θα βάλω το αλάτι εδώ. Το, το πιπέρι που είναι εδώ. Εδώ πιπέρι. Οκ. Αλάτι. Το πιπέρι. Έχουμε το κουταλάκι. Άκου πιπέρι με το κουταλάκι τώρα και εσύ. Έχω σου μήλο να βγούμε δίπλα. Οκ. Βάζ' του λίγο αλάτι για να το βοηθήσεις. Λίγο, μια μπρέζα αλάτι. Οκ. Τέλος. Όχι, να το δεις εσύ. Τι θέλεις. Θέλει να ψιλοκοπεί ακόμα λίγο. Εντάξει. Έλα, βάζ' το ακόμα λίγο λάδι. Έχει λάδι. Έτσι. Ναι. Θέλει άλλο. Ξέρω. Άμα τώρα το έβαλες στη ψηλή ταχύτητα. Όχι, αγαπη μου, είχα το, έτω. Α, είναι καλό. Ναι, είναι καλό. Καλό, οκ. Okay. Και μετά να πιάσουμε μια μεγάλη γκούπα. Εδώ, τι τον πόλο χωρίς το πίσω. Ναι, ξέρω το, απλώς δεν ξέρω αν με κάνει. Πιάσε έναν μπολ μεγάλο. Ναι, πιάσε έναν μεγάλο μπολ. Έχουμε ένα ταψί πίσω από το χωριό του τόπου. Πιάσε ένα ταψί. Ναι, να πιάσω ένα ταψί. Τι φορούμε οι τόποι παιδιά. Εν έχω μπολ. Εντάξει, εν έχεις μπολ. Κάμε η δουλειά σου. Καταφέρες να σε βοηθήσω. Να πιάσω. Να πιάσω έναν παυτό που δαμε. Εντάξει. Σπάσα τα ούλα. Περίμενα. Δεν έκανα τίποτε ώσπου να έρθεις. Ναι, εντάξει. Πεαλό. Θέλω όλο και το πράγμα να το βάλεις στα πάνω τώρα και να ανακατέψουμε και να δοκιμάσεις έναν οποίος θα θέλει αλάτι ή πιπέρι. Άκου να δεις. Την ώρα που ήσουν και αμέσως ψαχνές, εγώ έπιασα έναν καλαμάρι, έβαλα λίγο ποτούτον και δοκίμασα. Θέλει αλάτι. Τέλειο. Αλλά φοβούνται να σου το πω. Θέλει αλάτι, την πιπέρι. Να το βάλω, θα με πάνω. Ναι, ναι, ούλο. Δεν θέλει τίποτε, φθέικο. Εντάξει, να βάλεις ούλο. Έλα σου πω, ο συνδυασμός δεν παίζεται γαλάτια. Ναι, πολλά ωραία. Επίσης να σου πω ότι αν κάνεις καλαμάρι στη σχάρα, εντάξει, και κάνεις το πράγμα και βάλεις το από πάνω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το λεμόνι είναι τόσο νόμο, ναι, ναι. Τον πρέπει κρίμα να το χάσουμε τούτο τώρα. Λοιπόν, και τώρα τούτο το πράγμα είναι έτσι να του κάνεις έτσι έναν ανακάτεμα καλό. Τώρα είναι ζεστά ακόμα τούτα. Και θα τα βάλεις μέσα στο ψυγείο, έτσι όπως είναι. Εγώ βάλω τα μέσα σε ένα δοχείο μέσα στο ψυγείο. Και την άλλη ημέρα, την ώρα που είναι ανοιχτή η ώρα να κάνω τη σαλάτα μου, βγάλω τα και κάνω τη σαλάτα μου. Και τελειώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και χόρτα να με βάλεις και να το φάεις έτσι. Εν τέλειο. Εν τέλειο, είναι πολύ ωραίο. Αυτό το πράγμα είναι φανταστικό. Να μου σκομύρισε καταρχήν. Ναι. Μου σκομύρισε. Αυτά. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Είδες. Ναι. Και που να κάνεις και λαγάνα, να κάνουμε και λίγο, να βοηθήσουμε και λίγο, να πέσετε λαγάνα.
Πρέπει να πάρω το πίσω. Πού να τα πάρω, να τούτον το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως σου είπα, και σε καλαμάρι στη σχάρα, οτιδήποτε στη σχάρα. Και γαρίδες στη σχάρα να κάνεις, και οτιδήποτε ψαρικό χταπόδι στη σχάρα, τούτον είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Dressing, αν θέλεις. Εντάξει. Αυτά. Το λοιπόν, μετά να έρθουμε να μας τα στήσεις. Ναι, νομίζω ότι μετά να μας τα στήσω. Να κάνω εγώ καλώτες λαγάνες μου. Okay. Όχι, να δείξω να τις... ούτε υλικά είπες, ούτε τίποτα. Ναι, να βάλουμε να ψήνονται ένα λεπτό. Όντως εμάς φορεί σήμερα. Έχει τόπο να τα... Δώσ' μου την κολλά μου που κρατάς. Όχι, είναι την κολλά σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη... Μα τι ωραίο πλάνο, είδες τι ωραία που είναι. Πραγματικά είναι όνειρο. Ήταν ωραίο το πλάνο. Ναι, έχασα το. Ναι, κάμνε. Έτο, δέτο, δέτο. Α, είδες πως η πρασινάδα... Τέλειο. Είναι το δικό μου το χέρι που είδατε τώρα μέσα, είναι της χρύσος. Επειδή φορούμε τις πιο μαύρων, μπορούσε να ξεμπερδευτού. Εγώ, μετά που να ετοιμάζεις τη σαλάτα, να φάω μόνο χόρτα, γιατί την μερίδα μου με τα θαλασσινά έφατε. Το λοιπόν, για τις λαγάνες θα χρειαστούμε 4 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο και 2-2 τρίτα του φλιντζανιού αλεύρι φαρίνα. Βασικά συνολικά είναι 1 κιλό. Εχώρισα το χωριάτικο με τη φαρίνα. Θέλετε μπορείτε να βάλετε μόνο χωριάτικο. Ένα γιατί βάλεις φαρίνα? 11 γραμμάρια για να γίνεται έτσι. Εμένα αρέσκει να κάνει λίγο τραγανή. Α, okay. Ένα φακελάκι ξηρή μαγιά. 11 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι ζάχαρη για να βοηθήσει τη μαγιά. Θέλουμε 1,5 κουταλάκι αλάτι. Ένα κουταλάκι μαχλέπινα λεσμένο, το μέχλεπι που λέμε. Έναν τρίτο του φλιντζανιού ελαιόλαδο. Θέλουμε 2,5 ποτήρια νερό χλιαρό. Και θέλουμε και μισό φλιντζάνι σουσάμι. Και θέλουμε για το ζαχαρό νερό, έναν τρίτο του φλιντζανιού νερό και μια κουταλιά ζάχαρη. Το σουσάμι απλά να βάλουμε να βράσει λίγο γαλάτια. Για να κάνουμε που πάνω τις λαγάνες μας. Μπορούσες απλώς θέλουμε... να το βρέξεις, ναι. Αντί να το βράσεις. Ναι, γιατί τώρα πλέον πώς τα λέμε, τα σουσάμια είναι ασπρισμένα. Ναι, είναι ασπρισμένα. Και επίσης αν θέλεις που πάνω μπορείς να βάλεις και μαυρό κόκκο να σου αρέσει. Αρέσκει μου εμένα, ναι. Μαυρό κόκκο. Εν έφερα όμως. Δεν πειράζει. Το λοιπόν, έτσι τις λαγάνες μας και εκείνο που κάνουμε τώρα, να βάλω λίγο νερό εδώ. Σας πω τι γίνεται. Ραντίζουμε με λίγο ζαχαρό νερό. Το ζαχαρό νερό να το βάλουμε το. Ένα τρίτο. Μα δεν φουσκώσα. Ναι, ένα τρίτο. Και εμένα αρέσκει μου να είναι έτσι. Μ' αρέσκουν οι τελειαλέκτες. Μα κοίτα τις λαγάνες, υποτίθεται πατάστες, ενώ όπως τη φωκάτσια. Ναι, ναι, αλλά εμένα φουσκώνουν. Κανονικά οι λαγάνες είναι άζυμη ζύμη, δηλαδή που δεν έχει προζύμη. Ήταν με νερό, αλεύρι και αλάτι. Ούτε τίποτα... Γι' αυτό είναι φουσκόνα. Ναι, ούτε τίποτα καν... άλλο δεν έχει. Ναι, ούτε ναι. Καν μαγιά. Ναι, ναι, σωστά. Το λοιπόν, το ζαχαρό νερό θα το φτιάξεις γαλάτια με το να βάλεις το νερό, έναν τρίτο του φλιντζανιού νερό στη φωτιά, στο μαζί σιρό. Με τη ζάχαρη. Και μόλις λιώσει η ζάχαρη, τελειώνεις. Το λοιπόν, θα πιάσω το σουσάμι το βρεμένο. Το οποίο μπορώ να κάνω τώρα είναι να βάλω. Τώρα εφουσκώσαν τούτες, να σας εξηγήσω μετά, είναι η δεύτερη φορά. Αν το δεύτερο. Είναι το δεύτερο φούσκωμα τούτο. Το δεύτερο φούσκωμα πώς είναι, μισή ώρα? Μισή μια ώρα, εξαρτάται πόσο παγωμένα είναι. Εμένα αρέσκει μου να έχει σισάμιν, οπότε βάλω μπόλικο, θα με επιλέγεις και βάλουμε το και πιέζουμε το γαλάτια, αλλά δεν το πιέζουμε για να χάσουμε το φούσκωμα. Όχι, θέλεις απλώς το... ναι. Ναι. Και βάλεις νερό, διότι θέλεις το να κάνει τραγανό, να γίνει τραγανό. Το ζαχαρό νερό θα το ροδίσει ωραία. Και να το κάνει και τραγανό. Ναι, ναι. Και δε τι ωραίο μυστικό έμαθα από τον Κίμωναν τον Γεωργίου για το πώς κάνουμε τις λαγάνες. Που πάντα βάλαμε τα δάχτυλα ναι, μας. Ναι, ναι. Το λοιπόν βρέχουμε τα με νερό και ερχόμαστε. 2 στη μέση. 2 πάνω, 2 κάτω. 2 πάνω, 2 κάτω. Και θέλουμε να βάλουμε και δάμε. Δεν ναι, ωραίο. Για να με σου φκένει. Όχι, να με σου ακανόνιστο, ναι. Για να με σου φκένει. Πολλά πασί που την μια μέρα, ναι. Πολλά λεπτά που την άλλη, να με το σπρώχνει. Ναι, ναι, ήταν ναι. Ένα από τα μυστικά που έμαθα τώρα. Και δεν τι ωραίο. Έτω. Μάλιστα. Το λοιπόν, και τούτε θα τι ψήσουμε. Να το βάλω τούτα να ψήνονται. 180 βαθμούς. Ναι. Θέλουν έτσι κανέναν 25 λεπτό. Εξαρτάται πόσο σου.
πόσο σου αρέσκουν ροδοκοκκινισμένες. Μάλιστα. Θα φέρω και τις άλλες. Να τις δείξουμε. Αν θέλετε, μπορείς να βάλεις, εκτός που με χλέπει που να βάλω εγώ, μπορείς να βάλεις μαστίχα. Ναι, ωραία. Μπορεί το νερό σου που να χρησιμοποιήσεις, να το κάνεις με τσάι γλυκάνι σου. Βασικά όπως χειρίζεσαι ένα ψωμί. Έναν κουλούρι. Ναι. Το λοιπόν θέλει το έτσι το νερούδι του. Γιατί... Αλλά παραδοσιακά η λαγάνα είναι σε μυρωθιά μέσα. Όχι, δεν έχει τίποτε. Έχουν μόνο λίγη ζάχαρη για να βοηθήσει γλυκάδα. Όχι, τέλεια παραδοσιακά είπα σου πως ήταν. Η λαγάνα μόνο... εν Κυπριακό είναι ελληνικό. Όχι, ελληνικό. Που, ο... Άρα εμείς πιάσαμε το που τους Έλληνες. Ναι. Okay. Ναι. Εντάξει. Και έχει, έχει αναφορές, τώρα να σου πω γιατί εγώ που εθκεύασα λίγο, αλλά ξέρεις με που εν τα θυμούμαι πόξο, ή εν το βάλα δάμε. Είναι σε καλή μαθήτρια. Εν, εν το βάλα, γιατί εθκεύασα το, αλλά έχει αναφορές ολόκληρων χρόνων, που την αρχαιότητα για τη λαγάνα, που ήταν το πράγμα, ένα κομμάτι ψωμί. Είναι το λεγόμενο flatbread, ναι. Εντάξει που ακούεις. Πάμε στη μέση και θέλει να το πιέζεις. Α. Έχει κάποιους που το πιέζουν και που κάτω για να γίνει τραγανό. Όσο πιο λεπτό είναι το που κάτω. Ναι, βρέξε το λίγο. Τώρα κάμε το πάνω. Γιατί αν κάμε το κάτω είναι να μου σε κόψει. Πάλι γίνεται. Κάτω, πάνω. Μπράβο, κάτω, πάνω. Να είναι πάνω. Πιο ωραία τούτη. Ναι. Δαμέ, ας πούμε, κάνει. Ναι. Αν δεν κάνει, αν κάνεις τέσσερις, ναι. Κάνεις μόνο δυο. Εντάξει. Μπορώ να το κάνω με τούτο. Έλα, έλα. Κάνω και το άλλο. Κάνουμε μέσα στη μέση. Θέλουμε το δείχτη και το διπλανό του. Παραχτράπηκε το στούντιο, ό,τι έλεγες πρέπει να σας πω. Μέσα στη μέση, πάνω ή κάτω όπου θέλεις. Θέλω να μου πιάει κάποιος μισή ώρα. Άντε Θέμη μου, εσύ που είσαι αταχτούλης, πιάσ' μου μισή ώρα. Που τη ζωή σου. Γιατί έπιες πάει, πρέπει να πάει, γιατί το κάνεις τούτο, τι σου έδειξα. Α, παρασύρθηκα, είδες, παρασύρθηκα και τώρα. Ναι, είδες το πουλιο πιο του. Ναι, ναι. Δείτε την τούτη είναι τα ωραία. Παρασύρθηκα. Θέλει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Μια χαρά. Να βάλω και την μαγιά μου να γίνεται και νομίζω να πάμε ένα διάλειμμα. Ο Θέμης φταίει. Ο Θέμης. Ενώ αταχτούλης της τάξης ο Θέμης σήμερα. Ναι. Το λοιπόν. Μωρά του Θέμη, αν κάνετε πελάρες, δεν πειράζει. Του παπάς κάνει. Καλό. Το λοιπόν, και όμως να κάνουμε τώρα είναι ότι σε έναν μπολ θα βάλουμε. Ναι, ένα λεπτό να βάλω η μαγιά μου να φουσκώνει και πάμε. Ένα κουταλάκι ζάχαρη. Τη μαγιά και θέλουμε και ανάμιση φλιντζάνι. Πόση ώρα είναι να τις ψήσεις τις λαγάνες? Έτσι κανένα μισάωρο. Μα θέλουν τόσο θες να πεις? Όχι, θέλουν 20 λεπτά για σένα. Στους 180 αλλά... βαθμούς. Ναι, αλλά εγώ αφήνω το λίγο παραπάνω. Μισή ώρα. Μισή ώρα, ναι. Γαλάτια μισή ώρα τις αφήνω, εγώ μισή είναι, αλλά να τις δώσω τα 25 λεπτά και να σας πω. Βάλαμε τη ζάχαρη που αγαπά τη μαγιά, ή μάλλον η μαγιά αγαπά τη ζάχαρη. Ναι. Και βάλουμε τώρα και το νερό μας, ανακατεύουμε. Χλιαρό νερό, όχι να καίει όπως το κάνει ο Κυριάκος και σκοτώνει την καημένη ναι. Την μαγιά. Χλιαρούδι να το νερό. Μιλώσω καθάρισε την μαγιά ο Κυριάκος, σκότωσε την έκαμε. Ανακατεύουμε. Ο serial killer της μαγιάς. Ναι, ναι, ναι. Και αφήνουμε την έτσι στην άκρη να φουσκώσει 5 λεπτά. Θέλετε να πάμε διάλειμμα και να έρθουμε μετά. Άντε, πάμε. Άντε, πάμε. Καλά, δεν είμαι πανέτοιμη. Ήδη έβαλα τα δύο είδη αλευριού μέσα στον κάδο του μίξερ μου. Πρέπει να σας πω ότι ήδη το στούντιο άρχισε να μου σκομυρίζει που τη λαγάνα που ψήνεται μες στο φούρνο. Θα βάλω έτσι το αλάτι, θα βάλω το μέχλεπι, το μαχλέπι που λέμε στην Ελλάδα. Είπα σας μπορείτε να βάλετε και μισό κουταλάκι μαστίχα ή και να κάνετε τσάι που γλυκάνι σου. Θέλω να δείτε τη μαγιά, Κυριάκο μου αν μπορείς να τη δείξουμε.
που έκαμε μπαμπουλούδες. Ναι, να δείτε που εφούσκωσε. Α, είδατε τι, είδατε τι ωραία που εφούσκωσε. Ναι, ναι. Τούτο σημαίνει η μαγιά μας ότι εμπήκε, σημαίνει Κυριάκο μου ότι το νερό μου ήταν χλιαρό και δεν την εσκότωσα. Ναι. Οπότε, α, με, και να βάλω τη μαγιά. Αν δεν εφούσκωνε, πετάσεις τη, ναι, και ξανακάνεις τη διαδικασία. Θα βάλω και το λάδι μου μέσα στο μείγμα. Με έναν κουτά μέσα στο αλεύρι και αφήνουμε να ριζιάσει. Αν το κάναμε με τα χέρια μας ήταν να το τρίφουμε με τις παλάμες μας μέχρι να σχηματιστούν χοντρά ψίχουλα. Παλιά η καθαρή δεύτερα ήταν άλαδη, υποτίθεται. Ναι. Ήταν άλαδη. Έχει και τώρα που το κάνω. Άλαδο. Ναι, ναι, ναι. Μόνο ελιές νομίζω δικαιούσε να φάει στο πέντε σκυλάδι. Ας φέρει μάμμα της κουμέρας μου, Νίκης και αδερφής η Άνδρη, ένα άλαδο. Άλαδα. Και κάνουμε και ένα χαλουβά χωρίς, δηλαδή, δύο που κάνουμε η σουμάδα. Ή καμιά, λοιπόν, την σουπά λουβάνα χωρίς να κάνεις τη άνηση. Έχει έτσι συνταγές. Πάει μέσα η μαγιά. Σουπά λουβάνα είναι πολλά ωραία πράγματα. Τώρα που την θυμίσεις. Σουπά μου. Και φατζί. Και φατζί. Okay. Έχει και φαγή της Μεγάλης Παρασκευής που είναι μόνο ξύδι. Ναι. Και τώρα γαλατατζιόν που κάνουμε, να πούμε ότι μέσα στη μαγιά, όσοι μας είδαν που πριν, ότι είχαμε βάλει τη μαγιά, το ένα κουταλάκι ζάχαρη για να τη βοηθήσει αφού σκώσει και ένα ποτήρι νερό. Okay. Και τώρα να βάλουμε το νερό. Οπς. Εγώ θα με κάνω το γλύωρα. Και να το βάλουμε να ζυμωθεί. Να σας θα το ζυμώσουμε. Γαλάτια θέλει 5 λεπτά ζύμωμα. Γιατί εντάξει, θέλει στη γλουτένη να ενεργοποιηθεί. Ναι. Και άμα το ζυμώσουμε 5 λεπτά, θα το χαμηλώσω λίγο εγώ τώρα. Θα το βάλουμε μέσα στον μπολ μας. Θα το σκεπάσουμε. Μετά μπορεί να το σκεπάσουμε με μια πετσέτα, μια πλαστική μεμβράνη. Για να βράσει. Ναι. Για να θέλει μια-δυο ώρες να φουσκώσει. Και μετά ερχόμαστε, τούν το ζυμάρι που εφούσκωσε, εγώ θέλω να κάνω 4 λαγάνες. Οπότε είναι να πιάσω έτσι που δάμε, ένα κομμάτι. Θα το ζυμώσω λίγο, θα θέλω να μυριστείς. Μουσκομυρίζει. Α, Παναγία, του τον έβαλες το μέχλεπιν και... Ναι, μέχλεπιν μόνο. Και μουσκομύρισε. Ναι. Το μέχλεπιν, εγώ μόλις μυριστώ μέχλεπιν, σκέφτομαι αυτόματα κυπριακό κουλούρι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Λοιπόν, αν είναι λίγο παραπάνω βρεμένη, να βάλετε λίγο αλεύρι στον πάγκο σας, αλλά εμάς τώρα είναι βρεμένη. Okay. Οπότε το μόνο που κάνεις για τη λαγάνα είναι πάνω κάτω. Κάνεις έναν οβάλ πράγμα. Ναι, τούτον είναι. Και θέλω να την κάνω πιο λεπτή. Που ναι. Τσινές που έκαμε εσύ. Να μεγαλώσεις λίγο παραπάνω. Να την μεγαλώσω για να κόψω στη μέση και να κάνω δυο. Ναι, ή θα βάλεις όπως έκαμες εσύ εχθές με την πίτσα σου πιο λίγο μαγιά. Πιο λίγο μαγιά. Ναι. Και έρχεται τώρα το πράγμα και μπαίνει μέσα στο ταψί μας. Μάλιστα. Και εκείνο που να κάνουμε τώρα είναι ότι... Αν ήθελα, περίμενε, ναι. Αν ήθελα και από τις δυο πλευρές σισάμι, ήταν να βάλω... Αν ήθελες που τις δυο πλευρές σισάμι, θα πιάσεις το ζαχαρό νερό σου. Μάλιστα. Θα το κάνεις έτσι. Ναι. Εντάξει. Θα βάλω σισάμι πάνω στο ταψί. Θα βάλεις σισάμι πάνω, μπράβο, ευχαριστώ που με ρώτησες. Είδες. Θα βάλεις σισάμι. Ναι. Έτσι. Και θα κάτσεις το ψωμί σου πάνω. Μπράβο. Και θα κάτσουμε το ψωμί πάνω. Okay. Οκ. Λοιπόν. Γιατί είναι ωραίο το σισάμι. Ναι, είναι ωραίο. Το λοιπόν, και εμείς μετά σε αυτήν τη φάση θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Ναι, όπως... Ακόμα μια ώρα. Okay. Την ώρα που να φουσκώσει θα κάνουμε τη διαδικασία που έκανα πριν. Ζαχαρό νερό, σισάμι να το πατήσουμε και μετά με το δίχτυ και το διπλανό, δύο μες στη μέση, δύο πάνω, δύο κάτω, δύο έτσι ώσπου να κάνουμε όλες τις δαχτυλιές μέσα. 180 βαθμούς για 20 λεπτά εγώ, 20 λεπτά η γαλάτια, 30 λεπτά εγώ. Γιατί λάλλεις 20 λεπτά η γαλάτια. Επειδή εσύ, ναι, τώρα να τα δω. Λοιπόν, εγώ να συναρμολογήσω τη σαλάτα μου εντωμεταξύ για να είμαστε έτοιμοι. Να βάλω που κάτω στη... Όχι, θέλει ακόμα λίγο, μενέλα μου.
Τώρα να το δω και που κάτω. Θέλει ακόμα λίγο να λάψει το ντε ωραία. Χρήσω κάρτο χαρτί. Να βγάλουμε το χαρτί. Εντάξει, πήρνε κάποια δουλειά στο κάμα εγώ. Για να πιάει που κάτω. Κάτω, για να με βιαζόμαστε. Εντάξει, ναι, για να κάνει που κάτω. Λοιπόν, να βάλω... Επίσης τώρα, εάν η Χρήσο αντί να έψινε πάνω σε ταψί, να έψινε πάνω σε σχάρα, εν ήταν να ήταν πιο... Αλλά γίνεται. Όχι, γίνεται, γιατί είναι το ζυμάρι. Ναι, που είναι ζυμάρι. Λοιπόν, εγώ να συναρμολογήσω τη σαλάτα. Να βάλω που κάτω έτοιμα φύλλα σπανάχι, είναι τα δαμέ. Οχ! Είναι το δαμέ. Επίσης, εμένα αρέσει και μου τούν τη σαλάτα να σερβίρω σε φλάτ. Μην τη βάλετε μέσα σε μπόλεμ, πολλά πιο ωραία σε επίπεδο. Και θα βάλω ρόκα. Η ρόκα η κυπριακή για μένα είναι όλα τα λεφτά. Αρέσκει μου πάρα πολλά και θεωρώ ότι είναι πολλά ωραία πιπεράτη και πάει πάρα πολλά με την σαλάτα. Βάλω ρόκα. Θα βάλω το μισό γκρεμμύδι έτσι. Okay. Και θα βάλω λίγο ελαιόλαδο παντού. Πάνω στη σαλάτα μου, διότι τα χόρτα δεν έχουν την dressing πάνω, οπότε είναι να βάλω λίγο ελαιόλαδο. Θα βάλω λίγο, σαν να τσάζεις μια σαλάτα βασικά, αλλά χωρίς να την ανακατέψεις. Έτσι, σφίγγω το λεμόνι μου. Όχ, ναι, πραγματικά όχ. Και η ρόκα μαζί με το λεμόνι είναι, τι να σου πω δηλαδή. Το συζητώ. Okay. Λοιπόν, εγώ θα σκεπάσω τη ζύμη. Και μετά να πιάσω το ούλον τούτο μου να τα ανακατέψω έτσι λίγο. Σημειώστε ότι όταν το βάλεις το πράγμα μες στο ψυγείο, το ελαιόλαδο πίσει. Ναι. Εντάξει. Οπότε μετά που να το βγάλεις από το ψυγείο, να το αφήσουμε λίγο. Ναι, να το αφήσεις λίγο σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν πήξει όμως, πάλι είναι πολλά ωραίο γιατί πιάνει πολλά ωραία πάνω στα, πάνω στα θαλασσίνα. Ναι. Καταλάβες, γίνεται έτσι σαν τη μαγιονέζα, να πούμε, και πιάνει πολλά ωραία πάνω στα θαλασσίνα. Τέλεια. Okay. Και εμένα να αρέσει και μου τη σαλάτα να έχει πολλά θαλασσίνα, όχι πιο λίγα πράσινα. Διότι βασικά η σαλάτα θαλασσίνο. Είναι σαλάτα πράσινη. Να σου πω και κάτι άλλο, να μην βάλεις πράσινα, δεν θα βάλεις μόνο θαλασσίνα. Ναι, πολλά πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Περίμενε να σου φέρω να μου βάλεις και εμένα σε ένα... Μπολάκι. Ναι. Εντάξει, έλα να σου τα αφήσω τούτα έτσι να τα βάλεις. Οκ. Λοιπόν. Νομίζω δεν το πάντα ντοματίνια. Όχι, θα μπορούσα να βάλουμε. Αλλά θεωρώ ότι έτσι η σαλάτα είναι φανταστική. Εγώ νομίζω ότι εκείνο που θέλει τη σαλάτα λίγο τσίλι. Έτσι, για να εξηγούμαστε. Okay, λοιπόν, σου βάλουμε λίγα να μου κάνεις σαλάτα. Έβαλα σου τα τζαμέ. Έλα, σου βάλω σου λίγο κουκουνάρι μου πάνω να με εγκλείς. Και δε τώρα να βάλω το κουκουνάρι μου. Το συζητώ. Θα ήθελε λίγο τσίλι τώρα να χαρείς. Θέλει. Ο Παντελής μας προσθέτει στο στούντιο που κάνει παρέμβαση. Και ταυτίστηκα, διότι ο Παντελής καταλαβαίνει με άμα λέω ότι θέλω λίγο τσίλι βασίλειο τη σαλάτα. Έλα. Τέλεια. Εντάξει. Ναι. Ναι, σε δύο λεπτά να βγάλουμε και τις λαγάνες να τις ελέξω ξανά. Έβαλα σου και τα θαλασσινά σου δαμή. Ου, έκανα σε τον βασιλέα γυμνιά που λέω. Να σας πω, να τις βγάλω τις λαγάνες, τώρα να τις βγάλω, εσείς σπίτι, να τις αφήκετε, όχι να τις βγάλω για να κρυάνουν να δοκιμάσεις και γαλάτια. Εσείς σπίτι να τις αφήσετε να ψηθούν κανονικά, δεν είναι ωραίες. Ου, είναι ωραίες ρε, τέλειες. Τέλεια, μια χαρά. Θα βάλω τώρα έτσι λίγο αλάτι. Τέλεια στο τέλος, βάλω λίγο αλάτι έτσι που πάνω. Να το βάλω, δώστε μου ένα λεπτό.
Να κάνω και εγώ τούτο, γιατί εμένα, αφού έχουμε 5 λεπτά, εγώ να τις βάλω ακόμα λίγο στο φούρνο. Εγώ τώρα δεν μπορώ να κόψω ένα κομμάτι. Κόψε ένα κομμάτι. Θα καώ. Κόψε ένα κομμάτι και θα βάλω λίγο στο φούρνο να ψηθούν και που είναι άλλοι. Θέλεις? Όχι, θα τις βάλεις να ψηθούν. Και μας κάμε μας ανακεφαλαίωση για τα καλαμάρια σου. Λοιπόν, έκαμε έναν πολύ εύκολο πέστο με δυόσμο, κόλιαντρο και μαϊτανό. Βάλαμε 1,5 φλιντζάνι δυόσμο, 1,5 φλιντζάνι κόλιαντρο, 1,5 φλιντζάνι μαϊτανό μέσα σε ένα μπλέντερ. Βάλαμε μισό φλιντζάνι ελαιόλαδο, μισό φλιντζάνι χυμό λεμονιού και αλέσαμε τα όλα μαζί και έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο ντρέσινγκ για καλαμάρι, θαλασσινά, γαρίδες που έχει μέσα η σαλάτα μας και μετά απλώς έβαλα από κάτω. Έβαλα ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, έβαλα φύλλα από σπανάχι και φύλλα από ρόκα. Μπορείτε να βάλετε και παντζαρόφυλλα αν θέλετε. Εγώ πολλές φορές βάλω παντζαρόφυλλα μες στον τη σαλάτα. Τα τρώμε τα έτσι ομά. Ναι, βάλεις τα μες στη σαλάτα. Οπότε τα παντζαρόφυλλα επειδή έχουν και λίγο κοτσινούδι, είναι ωραία να δώσουν λίγο χρώμα μες στη σαλάτα. Θα μπορούσες να έχεις και ντοματίνια, αλλά αρέσκει μου που πράσινη τη σαλάτα, δεν ξέρω. Τέλεια, να δοκιμάσω. Τα καλαμάρια, μπορείς να τα βάλεις και από την προηγούμενη μέσα σε έναν δοχείο, μέσα στο ψυγείο και απλώς να συναρμολογήσεις τη σαλάτα σου την άλλη ημέρα. Μπορεί να θέλεις λίγο να λατούδι. Θα σου πω, όχι θέλει η δική μου. Είναι ωραία γιατί τραβούν και τα φύλλα σου τούτε όλων τα αρωματικά. Ναι. Είναι τέλειο. Και ένα σκιόσμι που κάνει τη διαφορά, διότι βάλεις κάμποσο σκιόσμι, ας πούμε, 1,5 φλιντζάνι σκιόσμι. Είναι κάμπος ιστορία. Ναι. Καταλαβες. Είναι φανταστικό. Ναι. Πολλά δροσερή, πολλά ωραία. Ναι. Και μπορείς, εάν, δεν την, μπορείς να την κάνεις και με άλλα θαλασσινά. Μπορείς να βάλεις μύδια, μπορείς να βάλεις χταπόδι. Ό,τι θέλεις βάλεις. Πολλά ωραία. Και είπα σου και πριν ότι άμα κάνεις καλαμάρι στη σχάρα, μπορείς, ας πούμε, αντί λαδολέμονο, να κάνεις τον ντρέσο που θα βάλεις στο πάνω. Θα βάλω χταπόδι, να το βράσω πριν να φύγει το υγρό του. Ναι. Ήταν να το βράσεις εντελώς, να ψηθεί, να μαλακώσει εντελώς, να το κόψεις κομματούς και όσο το ανακατέψεις μαζί με... Να σου πω εγώ για τις λαγάνες μου τώρα. Εγώ ανάμιξα δύο είδη αλεύρι, να θέλεις βάλεις μόνο χωριάτικο. Και βάλουμε μαγιά, ζάχαρη και νερό σε ένα μπολάκι, ένα φλιντζάνι νερό για να φουσκώσει η μαγιά. Και μετά βάλουμε το αλεύρι, το αλάτι, το μέχλεπι μέσα στον κάδο του μίξερ. Βάλουμε την μαγιά και μετά λίγο νερό να ζυμώσουμε. Αφήνουμε το ζυμάρι μια-δυο ώρες να φουσκώσει. Αφού φουσκώσει να κάνουμε τις λαγάνες, δεν χρειάζονται τίποτε. Θα σας αφήσουμε πάλι μια ώρα να φουσκώσουν. Μετά θα βάλουμε έτσι ζαχαρό νερό που σου έδειξα, είναι νερό και ζάχαρη μόλις να διαλυθεί. Ναι. Και μετά θα κάνουμε το κόλπο να σας δείξω τώρα. Τούτο που είπα... Να πάω εγώ. Θα βάλουμε ένα λεπτό να το βάλω, ώσπου να έρθει η γαλάτια. Αφού φουσκώσου, θα βάλουμε το ζαχαρό νερό μπόλικο. Θα βάλουμε πάνω το σουσάμι. Θα βάλουμε το σουσάμι, έτσι. Αν θέλετε μέσα στο σουσάμι μπορείτε να βάλετε μαυρόκοκκο. Μπορείτε να βάλετε λίγο... Έβαλα σου δαμέ γαλάτι. Μπορείτε να βάλετε λίγο γλυκάνισο. Και ερχόμαστε δαμέ. Δύο μες στη μέση, δύο πάνω, δύο κάτω, δύο πάνω, δύο κάτω. Και τελειώσες. Δύο μες στη μέση, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Ο Κίμωνας ο Γεωργίου είπε, που με έμαθε, είπα το πριν. Ευχαριστώ τον πάρα πολλά γιατί πάντα μαθαίνεις έτσι ωραία πράγματα. Να φέρω να κόψουμε τις λαγάνες. Γίνεται πολλά ωραία πάντως. Και πολλά μυρωδάτη. Γίνεται πολλά ωραία και μου σκομυρίζει. Εγκαθαρών το μαχαίρι σου, εγκαθαρών να κόψεις. Έχει πέστο πάνω. Μοιράσει. Το λοιπόν, να κόψω έτσι δαμέ. Μα δε που φκάλει καχνίζει. Καχνίζει. Βέβαια, αν το μου να μου δώσει, τι εννοεί. Το μεταξύ, ξέρει, να σα πω μόνο κάτι. Όταν βγάλετε ψωμί από το φούρνο, τώρα να συνεχίσει να ψήνεται για τουλάχιστον μισή ώρα μετά που το βγάλετε από το φούρνο. Οπότε το καλύτερο είναι να μην το κοφκεί αμέσω. Εμεί κοφκούμε το δαμέ στην εκπομπή. Να μην το κοφκεί αμέσω μόλι πιει από το φούρνο, το αφήνει να σταθεί. Και μετά, για να μην σου βγάλει κιόλα, πολλέ φορέ το ψωμί μόλι το κόψει, κάνει σου ότι. Κολλά από μέσα, σαν το ζυμάρι, ενώ με το αφήκεις 10 λεπτά να ησυχάσει, να θα είναι μια χαρά. Λοιπόν, τούτο είναι πάρα πολλά φράτο, μπράβο, να σας πω. Έτσι και είναι.
Ενά το και είπα, κανονικά λίγο... η λαγάνα είναι λίγο πιο λεπτή, αλλά εμένα αρέσκει μου να έτσι λίγο ψουμέ. Σε έναν αρέσκουν σου τα πιο στρούμπουλα πράγματα γενικότερα. Εγώ βούτησα το λίγο με το λαδούδι και το λεμονούδι, διότι δεν μου έκαμε σε έναν ταραμά, μια ντασί, έναν κάτι. Όχι, είσαι μια κάνουμε την καθαρά Δευτέρα, λαλείς. Ναι, να μην κάνεις κάτι. Την καθαρά Δευτέρα, να όλος ο κόσμος έκαμε το πιλέ. Δεν μπορεί να κάνεις τα μέσα στην εκπομπή, να σε δεις κι ό,τι. Να σε δει το απόγευμα, να το κάνει τη νύχτα. Τι θέλετε να φάτε την καθαρά Δευτέρα. Κάλτα. Κάμι κράσ-κράσ. Βέστε. Πολλά ωραία. Είναι αφράτη. Μυρωδάτι και πόξο, έχει και τσάς γλυκάδα. Α, και γλυκάδα. Ναι. Που το ζαχαρό νερό. Ναι, πολλά λί. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολλά ωραία. Εγώ θέλω να βουτήσω... Εγώ μάνα με βάλω το χέρι μου μπροστά. Εγώ τρώω όπως τρώει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος βάλει το χέρι μου μπροστά. Πού είναι το ψηλώστε ο χέρι στα τσίρι που τρώτε και βάλε το χέρι του μπροστά. Κανένα, θέτω μόνο ο Αντώνης σαμε. Μωρά με θωρεί, δεν θα σας μάθει τρόπους η Χρύσο. Ναι. Αγαλάτια, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, ναι. Σκιο πολλά ωραίες συνταγές και σήμερα. Έτσι με το καλαμάρι, τις γαρίδες, ωραία, πράσινη, έτσι δροσερή. Είπα το πέστο που έκαμε με το ούλα τα αρωματικά και τα χόρτα. Φανταστικό το λεμονούδι, το απογειώνητο. Να νυξάτηκε, ναι. Ναι. Λοιπόν, οι γλαγάνες της Χρύσος είναι πάρα πολλά ωραίες. Είπα, σας αν είχα και έναν ταραμά, τώρα θα με ήθελα να την καθαρίσω. Φέραμε. Είναι τραγανή, υπόξω και πολλά πολλά φράτη που μέσα σαν και μυρωδάτη. Πολλά ωραία. Λοιπόν, πάπαϊ. Πάμε να πω πάπαϊ. Οπότε, πάπαϊ, καλή καθαρά Δευτέρα σε όλους. Και να τα πούμε. Βέβαια. Γεια σας, να περνάτε όμορφα, να είστε καλά. Να, την αγάπη μου. Γεια σας.